Για σχεδόν τρει μήνε, οι αστυνομικοί τη Αντιτρομοκρατική ερευνούσαν με προσοχή όλα τα στοιχεία που είχαν αφήσει πίσω του οι ληστέ τη Εθνική Τράπεζα στα Μέθανα. Και σήμερα διαπίστωσαν ότι ο νεαρό με το καρό που κάμισο, τη βερμούδα και το σακίδιο είναι ο τρομοκράτη Νίκο Μαζιώτη. Στι φωτογραφίε που έδωσε η αστυνομία στη δημοσιότητα, φαίνεται ο καταδικασμένο για συμμετοχή στον επαναστατικό αγώνα και φυγόδικο τρομοκράτη να έχει ακινητοποιήσει την υπάλληλο την ώρα που οι συνεργοί του αρπάζουν όσα χρήματα βρήκαν στο ταμείο. Η ληστεία έγινε στις 25 Ιουλίου 2013 και από την πρώτη στιγμή στην αντιτρομοκρατική κατάλαβαν ότι ήταν έργο τρομοκρατών. Κλιμάκιο είχε πάει στην περιοχή και άρχισαν τις έρευνες. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ληστές άρπαξαν μόνο τα χρήματα που βρήκαν στο χρηματοκιβώτιο. Την ώρα της ληστείας μπήκαν στο υποκατάστημα δύο πελάτες για να καταθέσουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Όμως οι ληστές τρομοκράτες τους είπαν ότι δεν ήθελαν τα δικά τους χρήματα, αλλά τις οι αστυνομικοί πήραν κατάθεση από του υπαλλήλου, οι οποίοι ανέφεραν ότι δύο ημέρε πριν ο νεαρό άνδρα είχε πάει και πάλι στην τράπεζα δήθεν για μία μικροσυναλλαγή. Όμω απότερο σκοπό του ήταν η κατόπτευση του χώρου. Ο Νίκο Μαζιώτη και η Πόλα Ρούπα είναι εξαφανισμένοι εδώ και 16 μήνε, αφού η δικαιοσύνη δεν προνόησε ώστε να ορίσει εγκαίρω τη δίκη του. Μάλιστα, δεν φάνηκε να του είχε προβληματίσει καθόλου το γεγονό ότι έληξε το 18 μήνο τη κράτησή του όταν η δίκη ήταν ακόμα σε εξέλιξη. Οι δύο καταδικασμένοι τρομοκράτε τον Ιούνιο του 2012 σταμάτησαν να δίνουν το παρόν στο τμήμα των εξαρχείων και όταν το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή κάθριξη 50 χρόνων στον καθένα για την τρομοκρατική οργάνωση επαναστατικός αγώνας είχαν ήδη εξαφανιστεί. Σύνδεση τώρα με τη Μίνα Καραμήτρου που έχει πληροφορίες για το πώς η αστυνομία μπόρεσε να συνδέσει τη συγκεκριμένη ληστεία με τον Αζιώτη. Όλα δείχνουν Όλγα, ότι ο Νίκο Μαζιώτη έκανε τελικά ένα λάθο σε μία από τι ληστείε τι οποίε εμπλέκεται, γιατί σύμφωνα με την Αντρομοκρατική δεν είναι μόνο η ληστεία στα μέθανα, στην οποία άφησε το αποτύπωμά του με αποτέλεσμα να τον εντοπίσουν οι αρχέ και σήμερα πιστοποιημένα πια να μιλάμε και να λέμε ότι ο Νίκο Μαζιώτη πήρε μέρο στην μεγάλη ληστεία τη τράπεζα στα μέθανα. Πέρα όμω από αυτή τη ληστεία, οι αστυνομικοί ερευνούν και έχουν βάλει στο μικροσκόπιο και άλλε ληστείε που έχουν γίνει στην Ελλάδα και φαίνεται ότι και σε αυτέ οι τύχει ο Νίκο Μαζιώτη. Πρόκειται για τι ληστείε στο Βελεστίνο, στι Πέτσε, στην Εμέα και στην Ακράτα. Μάλιστα, στο Βελεστίνο φαίνεται να φορούσε τα ίδια ρούχα με αυτά που φορούσε και στα Μέθανα. Οι αρχέ υποστηρίζουν όλγα ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ η λία από τι τράπεζε του Νίκου Μαζιώτη. Θεωρούν ότι η συνεργή του είναι επίση από το χώρο τη τρομοκρατία. και επίση αυτό που λένε είναι ότι η Πόλα Ρούπα και ο Νίκο Μαζιώτη μαζί με το παιδί του, το οποίο σήμερα είναι τριών ετών, ζουν στην Ελλάδα ζουν σε κάποια επαρχιακή πόλη και αυτό που τονίζουν είναι ότι τα τηλέφωνα της Αντρομοκρατική, το 170 και το 1014 μπορούν να δεχτούν οποιαδήποτε ακόμα και ανώνυμη καταγγελία εάν τους έχουν δει κάπου. Mm -hmm. Πάντως, ε, ε, εδώ βλέπουμε έναν άνθρωπο με μαλλιά στις φωτογραφίες που έχουμε στη διάθεσή μα μήνα ενώ, ενώ... Ά, ξέρουμε ότι ο Μαζιώτη είναι φαλακρό, άρα πρόκειται για περούκα. Βεβαίω, πρόκειται για περούκα. Φοράει περούκα, φοράει ένα χαρακτηριστικό καρό πουκάμισο. κάμισο. Ε, να σα πω ότι από μέσα από το πουκάμισο φοράει άλλα εξίσφαιρο, φοράει mm -hmm. γυαλιά. Ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι φοράει και μία βερμούδα, ακριβώ την ίδια βερμούδα φοράει και Μάλιστα. στη ληστεία στο Βελεστίνο. Και αυτό που πρέπει να προσθέσουμε, βέβαια, Όλγα, είναι ότι ο Νίκο Μαζιώτη, εκτό τότε είναι ο, ο πιο επικίνδυνο τρομοκράτη που κυκλοφορεί ελεύθερο, ικανό για μεγάλα χτυπήματα και το γεγονό ότι έχει μαζέψει τόσα πολλά χρήματα τον κάνει ακόμη πιο επικίνδυνο. Θυμίζω ότι είναι 9,9% για να μην πω 100% ο άνθρωπος που χτύπησε με τον μπαζούκα στην Αμερικάνικη Πρεσβεία. Το δυστύχημα είναι ότι η κυκλοφορία δεύτερος επειδή η δικαιοσύνη δεν μπόρεσε... Το παραδέχθηκε ο ίδιο αυτό. Ναι, ναι. Επειδή δεν μπόρεσε ε, να κάνει τη δίκη μαζιότι εντό του 18 μήνων. Ναι. Και αναγκάστηκαν να τον αφήσουν ελεύθερο, ενώ διαρκούσε η δίκη και φυσικά αμέσω μετά έγινε ε, εξαφανίστηκε. Και σαν να μην έφτανε αυτό, έχουμε και το άλλο, καλά, τα τραγελαφικά που ακολούθησαν μετά στο αστυνομικό τμήμα τα ξέρουμε. Το φοβερό είναι ότι ούτε καν μια πειθαρχική ποινή για τα μάτια δεν επιβλήθηκε στου δικαστέ που άφησαν, επαναλαμβάνω, τον πιο επικίνδυνο τρομοκράτη ε, ελεύθερο γιατί δεν μπόρασαν να κάνουν τη δίκη εντό 18 μήνων. Ποια ποινή, εδώ έγινε πειθαρχικό έλεγχο και του έβγαλαν όλου λάδι. Ακαμία ακριβή. Απολύτω σαν να μην έφταιγε κανένα για το γεγονό ότι αφέθηκε ο πιο επικίνδυνο τρομοκράτη ελεύθερο μετά από παρέλευση 18 μήνων. Mm -hmm. Δηλαδή, αν λειτουργούμε έτσι. Ναι.